Να πάω στον κύριο Χριστοδουλόπουλο, πρόεδρο του Εθνικού Ινστιτούτου Χρηματοπιστωτικών Ερευνών. Κύριε Χριστοδουλόπουλε, τι απαντάτε σε αυτά? Ως προς το θέμα της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων, δεν είμαι νομικός, αλλά σαν πρώην ανώτατο στέλεχος τραπεζών, μπορώ να σας πω ότι πρέπει να υπάρχει πρόβλημα νομιμοποίησης για τη χρηματοδότηση από πλευράς τραπέζης. Δηλαδή, τα κόμματα δεν έχουν νομική προσωπικότητα. Σε ποιον δανείζεις? Τα πολιτικά κόμματα, μια ένωση ατόμων. Ποιος έβγαλε ένα πρακτικό να αποφασίσει ότι δεσμεύεται και ποιος κάνει και την εγχειρίαση? Άρα αυτά, εγώ στην τράπεζα που θα ήμουνα, θα έβαζα πολλά θέματα τέτοια. Πάμε όμως στο άλλο θέμα. Τα έβαλε ο κύριος Πεπόνης, γι' αυτό 100 είσαν έτοιμοι να κάτσουν στο σκαμνί. Για την νομοποίηση μιλάω εγώ. Και αυτά, και αυτά. Όχι για την αποπληρωμή. Πάμε όμως, κύριε Τραφιλόπουλε, στο μείζον θέμα, το οποίο είναι η λέξη χρέη προς τράπεζες. Αυτό το ακούμε τώρα, πάνω από συνέχεια το ακούμε, και ακούμε ότι πρέπει κάποιος να λυπηθεί κάποιους πολίτες και κάποιος να κουρέψει κάτι και να γίνεται έκκληση για πράξεις φιλανθρωπίας. Υπάρχει μια άλλη διάσταση που εγώ σαν τεχνοκράτης, οικονομολόγος και πρώην στέλεχος ανώτατο τραπεζών ελληνικών και ξένων επί 30 χρόνια, δουλεύω 15 χρόνια τώρα, και αυτό είναι το εξής απλό. Ότι όταν χρωστάει κάποιος σε μια τράπεζα για μια κάρτα, με εξαίρεση το στεγαστικό δάνειο ή ένας επιχειρηματίας, τα ποσά τα οποία οφείλει δεν είναι νόμιμα. Κύριε Στεδουλόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Θα σας πω, αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε μια στιγμή. Δηλαδή, σήμερα στις κάρτες παίρνουν τόκι με 18, 19, 17%. Υπάρχουν, εμείς στο Ινστιτούτο, έχουμε βγάλει πάνω από 1.500 δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες πολλές είναι και αμετάκλητες για τα επιτόκια, είναι 62 αμετάκλητες αποφάσεις, που λένε ότι το ανώτατο, δηλαδή το επιτρεπόμενο όριο επιτοκίου για χρεώσεις τόκων στις τραπεζικά προϊόντα, σήμερα είναι 6,5%. Αυτό το λένε δικαστικές αποφάσεις. Και είναι πολλές οι αποφάσεις και είναι ομοιόμορφες. Αυτή είναι μια κατάσταση, το οποίο σημαίνει ότι μια κάρτα για να φτάσουμε στο πραγματικά οφειλόμενο ποσό, πρέπει να υποστεί ένα κούρεμα 40 με 80%. Δηλαδή, όταν σου ζητάνε 10.000 για μια κάρτα, το οφειλόμενο το πραγματικά ποσό είναι 3.000. Και αυτά τα έχουν πει τα δικαστήρια. Εμείς από το 2009, έχοντας αυτές τις αποφάσεις, αλλά βέβαια εμείς είμαστε φημωμένοι και από τα ΜΜΕ, να μην ακουστεί αυτή η άποψη. Παρανομούν οι τράπεζες με το επιτόκιο αυτό. Αστείευεστε. Είναι κοκλυφή αυτή, κύριε. Λοιπόν, και εμείς, ακούστε τώρα το μείζον. Εμείς έχοντας αυτές τις αποφάσεις που αποδεικνύουν ότι οι τράπεζες παρανομούν, έτσι, τη στείλαμε στον Υπουργό Ανάπτυξης το 2009 και του λέμε πάρε αυτές τις αποφάσεις και εφάρμοσε αυτά που επιτάσσει το άρθρο 95 παράγραφος 5 του Συντάγματος, το οποίο λέει ότι η διοίκηση υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις δικαστικές αποφάσεις. Κύριε Χριστοδουλόπουλε, με συγχωρείτε, ναι. Θέλω να πάω σε ένα θέμα το οποίο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι φαίνεται ότι δημιουργείται μια κατάσταση δύο ταχυτήτων για τους Έλληνες πολίτες. Μία για τους πολίτες. Με επιτρέπετε λίγο. Είναι σημαντικό, δεν λέω ότι δεν είναι σημαντικό, αλλά ακούστε κάτι πιο ενδιαφέρον. Υπάρχει σχέδιο με στόχο την ελάφρυνση από το βάρος αποπληρωμής καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων που το επεξεργάζονται τα Υπουργεία Δημόσιας Τάξης Προστασίας του Πολίτη και Εθνικής Άμυνας, ούτως ώστε να κουρευτούν τα δάνεια των αστυνομικών και των στρατιωτικών, και όχι μόνο αυτό. Αυτό προκύπτει από έγγραφο του Υπουργού Δημοσίας Τάξης, αλλά ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ενημερώνει ότι το Υπουργείο λαμβάνει υπόψη σε επιπτώσεις ιδιαίτερης δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που διέρχεται η χώρα, έχει λάβει μέρημνα για την προώθηση του Υπουργείου Άμυνας, ετοίμαστε προκειμένου.
Όχι, όχι, ακούστε. Καλά, αφού σήμερα συζητάει η Τρόικα, σήμερα. Ακούστε λίγο. Ανάπτυξη. Ταυτόχρονα συμβαίνει αυτό. Προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα και τη σύντηση σε στρατιωτικές σχολές των ειδικών φρουρών, συνοριακών φυλάκων, πολιτικών υπαλλήλων της Ελλάς και των παιδιών αυτών που φοιτούν σε ΑΕ και ΤΕΗ, σε περιπτώσει που δεν υπάρχει δυνατότητα σύντησή σε αστυνομικές φοιτητικές λέσχες, καθώς και των αποστράτων. Τι έκανε, δηλαδή, μια ευχή, το έστειλε σαν ευχή. Άλλο, είναι όπως πήγε ο υπουργός στο Παπούλια και του λέει: μην κοπούνε τα ειδικά μισθολόγια. Και το παίζαν ακούστε, τα κανάλια και είπαμε μπράβο. Σε έγγραφο αναφέρεται ότι το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας έχει απευθυνθεί στο Νομικό Σύμβουλο του Κράτους για τη δυνατότητα ανάκλησης της συνένεσης των αστυνομικών υπαλλήλων σχετικά με την παρακράτηση από το μισθό των δόσεων για την εξυπηρέτηση στεγαστικών δανείων του Ταμείου Παρακαταστικών και Δανείων, Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων και αναμένεται σχετική γνωμοδότηση. Μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, ειδικά για τις ένοπλες δυνάμεις της Σώματος Ασφαλείας. Σίγουρα η πολιτική ηγεσία έχει μεγάλη ευαισθησία και είμαι σίγουρος ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν να κάνουν, ό,τι είναι δυνατόν. Το θέμα είναι όμως. Γιατί ότι... δεν κατάλαβα, η ευαισθησία για τους υπόλοιπους Έλληνες που εξαντλείται σε ένοπλες δυνάμεις και αυτό... τα σώματα ασφαλείας. Ναι, σήμερα αυτό... η Τρόικα, σας λέω σήμερα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, είπα πριν ότι καταργείται ο νόμος Κατσέλη και με ρωτήσαν στο διάλειμμα. Σήμερα τους είπε για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Θα μιλήσουμε μόνον όσοι είναι ενήμεροι, άντε όσοι το πολύ πολύ τρεις δόσεις δεν έχουν δώσει και όσων η πρώτη κατοικία είναι κάτω από 180.000. Δεν δέχουμε, λέει, τίποτα, όσα ξέρατε, ξεχάστε τα. Και τώρα μου λέτε ότι έστειλε ένα γράμμα ο υπουργός για να κάνει δημόσια σχέση. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι για να κάνει δημόσια σχέση. 180.000 είπε η κυβέρνηση. Ακόμα και αν το έστειλε, ακούστε κύριε Νικολόπουλε, ακόμα και αν εστάλει μόνο για το γάμο του Καραγκιόζη που λέμε, το γεγονός ότι έτσι αντιλαμβάνονται το κράτος. Βουλευτές, πολιτικοί, υπουργοί, νομάρχες, αστυνομικοί και στρατιωτικοί. Δηλαδή, τα ημέτερα και τα... Όχι, δεν είναι μόνο τα ημέτερα. Να εξυπηρετήσουμε αυτούς για να υπάρχει το κράτος, έστω και υποτυπωδός. Και άλλα πάνε να κόψουν το λαιμό τους. Εμένα με ενδιαφέρει η τοποθέτηση του κ. Χρυστοδρόπουλου. Ακούστε. Είναι παράνομο το επιτόκιο. Το Σύνταγμα είναι ξεκάθαρο. Η διοίκηση υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις δικαστικές αποφάσεις. Εμείς έχουμε βγάλει σαν τεχνοκράτες και αυτή τη δουλειά, την οποία την έχουμε κάνει εμείς τώρα επί χρόνια, δεν ακούγεται αυτή η δουλειά. Οι αποφάσεις έχουν βγει, είναι μάλιστα και βιβλιοδετημένες σε τόμους. Αυτός είναι ένας τόμος. Εδώ έχει αποφάσεις για κάρτες δικαστηρίων που λέει ακυρώνεται. Έχει γνώση. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν ασχολείται με τα προβλήματα των Ελλήνων. Είναι άλλη ιστορία. Ακούστε όμως ότι υπάρχει κυβέρνηση η οποία πρέπει να εφαρμόσει την επιταγή του Συντάγματος και να πει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος έχει ειδική νομοθετική πλειοψηφιότητα, να πάρει αποφάσεις δικαστικές, αμετάκλητες όπως είναι αυτές, οι οποίες ρυθμίζουν με έναν τρόπο κάποιο θέμα και να πει αυτό επεκτείνεται σε όλους. Δεν είναι δυνατόν να πάνε 5 εκατομμύρια. Ήθελα να προσθέσω, επειδή αυτή η αποκάλυψη ότι ένα μέρος των τόκων που χρεώνει οι τράπεζες, κατάλληλοντες και επιχειρηματίες, είναι παράνομη. Να το προσδιορίσω λίγο, να δώσω ένα παράδειγμα, ότι όταν μια οικογένεια έχει χρέος 50.000 ευρώ σε κάρτες, αυτό σημαίνει ότι κάθε μήνα χρεώνεται 500 ευρώ παράνομα. Για να βοηθήσω λίγο. Επειδή έχουμε τον κύριο Γιάννη Κούβδο δίπλα στον αρχιτέκτονα, του οποίου την περίπτωση έχετε εξετάσει εσείς και τον βοηθήσατε, ο άνθρωπος ήταν πάντοτε συνεπής στις υποχρεώσεις του και στην αποπληρωμή των δανείων του. Από την τράπεζα του είπαν ότι το υπόλοιπο ήταν 52.000 ευρώ. Προσέξτε. Και του πρότειναν μία έκπτωση. Απευθύνθηκε στο Ινστιτούτο Χρηματοπιστωτικών Ερευνών, όπου του είπαν ότι όλες οι κάρτες του έχουν εξοφληθεί και πρέπει όχι μόνο να μην πληρώσει τίποτα, αλλά να λάβει και πίσω 9.000 ευρώ. Αν είχε μπει στον νόμο ο Κατσέλη, θα τον είχαν απορρίψει τον άνθρωπο. Και τώρα, να ακούσω από τον ίδιο τον κύριο Κούβδο. Φαντάζομαι έκπληκτος ανακαλύψατε ότι αντί να πληρώσετε πρέπει να πάρετε κιόλας. Από μένα θα ακούσετε μια άλλη εκδοχή. Ενώ είχα εξοφλήσει την τράπεζα τη συγκεκριμένη και μου όφιλε και 9.000, μου πείτε ζητούσε ποια 50. Τράπεζα. Ποια? Ποια τράπεζα. Να μην την πω. Γιατί? Τώρα. Τι, δεν κατάλαβα. Γιατί είναι κακό να πούμε. Τι... Δεν κατάλαβα. Δηλαδή έχουν ασυλία οι τράπεζες. Η Citibank. Το λέτε σε έναν άνθρωπο ο οποίος αύριο μεθαύριο θα είχε κάθε λόγο να μην ακουστεί το όνομα, μήπως πάρει καμιά διαφήμιση.
Σας εκλυπαρώ εγώ να πείτε. Δηλαδή, εδώ υπάρχει πλέον. Ζούμε σε καθεστώς πανικού, τρόμου. Πώς έλεγαν κάποτε, να πάρεις εφημερίδα από το περίπτερο σε δύο χωροφύλακες στο γείτονο να το πει στην αστυνομία. Έτσι έχουμε φτάσει, σε τέτοιο καθεστώς. Δεν κατάλαβα. Τι είναι η Citibank δηλαδή. Το ιστορικό εν ολίγης έχει ως εξής, αν με ακούσετε λίγο, πολύ σύντομα. Η τράπεζα από το 1993 μου έστειλε μια πιστωτική κάρτα, όπως συνήθως κάνανε οι τράπεζες τότε. Και μέχρι το 2000 μου έστειλε άλλες τρεις, σύνολον τέσσερις. Από το 1993 μέχρι σήμερα, 20 χρόνια ολόκληρα, ήμουνα στις υποχρεώσεις μου άψογος. Λοιπόν, έχοντας κάνει συνολικές πληρωμές 210.000 ευρώ. Στο τέλος του 2012 το υπόλοιπο της οφειλής των τεσσάρων καρτών ήταν 52.000. Ζήτησα λοιπόν τη γνώμη του Εθνικού Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικών Ερευνών, είχε λέγεται, και στον κύριο Χριστοδουλόπουλο προσωπικά, που σύμφωνα με έλεγχο και δίνοντάς του βέβαια όλα τα αντίγραφα όλων των καρτών από την αρχή και σύμφωνα με τον έλεγχο και τη γραφτή γνωματοδότηση του είχε και με βάση τα νόμιμα και όχι τα παράνομα συμφωνηθέντα, γιατί οι τράπεζες κάνουν και αυτό, σε βάζουν και υπογράφεις και παράνομα πράγματα τα οποία οι καταναλωτές δεν τα ξέρουν. Ξέρετε τα μικρά γραμματάκια που λέμε. Και με βάση λοιπόν τα νόμιμα και όχι τα παράνομα, οι δύο πρώτες κάρτες 20ετίας, για τις οποίες η τράπεζα ζητούσε υπόλοιπο 27.000 ευρώ, με βάση τον έλεγχο που έκαναν οι οικονομολόγοι, έπρεπε να μας δώσουν πίσω και 16.000. Λοιπόν, οι άλλες δύο κάρτες 7ετίας χρωστούσα κατά την τράπεζα 15.000 και κατά τον έλεγχο μόνο 7. Έτσι το σύνολο της οφειλής είχε εξοφληθεί και είχα πληρώσει παραπάνω 9.000. Ενώ η τράπεζα μου ζητούσε 52.000. Τι κάνατε? Είπα, εγώ δεν ξαναπληρώνω. Ναι, αλλά δεν διεκδικήσατε πίσω τα 9.000. Μου έστειλε λοιπόν... Διεκδίκησα βέβαια. Γιατί έγινε το εξής γεγονός. Στις αρχές του Γενάρη του 2013 πήγαμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Χριστοδουλόπουλο εδώ, και δύο δικηγόρους στα κεντρικά της τράπεζας και τους είπαμε ότι κύριοι, μόλις καθίσαμε στο τραπέζι, δύο δικηγόροι και εμείς οι δύο, μας είπε ο εκπρόσωπος που μας είχε καλέσει, εκείνος μας είχε καλέσει, εμείς πήγαμε, όχι από μόνοι μας, ναι. Μας είπε ότι η τράπεζα αποφάσισε να σας κάνει 50% έκπτωση. Χωρίς να του πούμε τίποτα. Λοιπόν, ο κ. Στοδουλόπουλος είχε μαζί του στοιχεία και τα λοιπά, όπου τους είπε ότι έχουμε 8 δικαστικές ανέκλητες αποφάσεις, αμετάκλητες, κατά της ίδιας της τράπεζας, που είναι αμετάκλητες και ορίζουν ότι το επιτόκιο σήμερα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 6,5%, ενώ η τράπεζα χρεώνει 18, 19 μέχρι και 21, από ό,τι ξέρετε. Τους δώσαμε και τις εξώδικες διαμαρτυρίες του είχε και τους ενημερώσαμε ότι σε περίπτωση που δεν αποδεχθούν τα στοιχεία του ελέγχου που έχει γίνει βάση της πλούσιας νομολογίας, θα προχωρήσουμε σε αγωγές κατά της τράπεζας καθώς και άλλες νόμιμες ενέργειες. Έχουν περάσει βέβαια 3 μήνες και δεν απήντησαν. Και δεν φτάνει αυτό, με γράψανε και στον Τηρεσία. Συγγνώμη, με την έκπτωση του 50%... Δεν δέχτηκα. Αφού μας χρωστάνε και 9.000 πίσω. Άλλο, ναι, με την έκπτωση. Τώρα αυτό, κύριε, τώρα. Το Γενάρη. Το Γενάρη. Την εποχή. Το ποσό, το συνολικό ποσό ήταν ούτως ώστε η έκπτωση... Συγγνώμη, πόσο ήταν το συνολικό ποσό που η έκπτωση του 50%... 52.000. Κατά την τράπεζα. Ωραία. Σας έλεγαν δηλαδή να πληρώσετε άλλες 25. Την ώρα που σας χρώσαν. Έκπτωση στα παράνομα του έπεσαν.
Άλλες 25-26 δηλαδή με την έκπτωση έπρεπε να πληρώσετε, ενώ έπρεπε να πάρετε 9. Αυτό για να γίνει κατανοητό στον κόσμο. Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι. Σωστά. Συγγνώμη για συγγνώμη, το ότι είδα παράνομες αυτές οι χρεώσεις όταν το παρουσιάσατε στην τράπεζα. Έγινε αποδεκτό από την τράπεζα, εσείς το στηρίξατε σε μια απόφαση δικαστηρίου ή είναι ένας υπολογισμός που κάνατε εσείς με δικά σας κριτήρια? Εγώ δεν έκανα υπολογισμό, ναι, το είχε έκανε. Λέω, η πλευρά σας. Η πλευρά μας. Και τους αποδείξαμε ότι με βάση τους νόμους... Άρα η τράπεζα δεν το έχει αποδεχθεί αυτό το πράγμα. Δεν το έχει αποδεχθεί. Στο δικαστήριο δεν έχετε πάει ακόμη. Όχι βέβαια. Δεν έχουμε πάει. Άρα το θέλω να σας πω, συγγνώμη. Άρα ποια είναι η νίκη σας? Συγγνώμη. Τι δεν καταλάβατε? Όταν παρουσιάστηκα τα σύνορα. Ένα λεπτό. Το εγώ κάθομαι μόνος μου και κάνω ένα λογαριασμό. Πάμε να κάνουμε τώρα το διάλειμμα, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό. Ο κύριος Θεοδουλόπουλος ανέπτυξε τώρα μια θεωρία βάσει της οποίας όχι μόνο πολλά δάνεια, μάλλον οι τόκοι πολλών δανείων είναι παράνομοι, αλλά όχι μόνο πιθανόν έχουν αποπληρωθεί πολλά δάνεια, αλλά πιθανόν να πρέπει και οι άνθρωποι οι οποίοι δανείστηκαν να πάρουν χρήματα πίσω γιατί είχαν πληρώσει περισσότερα από όσα έπρεπε. Ο κύριος... Μα ποιος το... Συγγνώμη. Μπορείτε λίγο. Ένα λεπτό, κύριε. Περιμένετε. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ. Απλό είναι αυτό. Η άλλη πλευρά, ο κύριος Βλάχος, ο οποίος λέει ότι δεν εκπροσωπεί καμία τράπεζα για μην υπάρξει καμία παρανόηση. Δεν εκπροσωπεί. Κύριε Ανταφυλόπουλε, εγώ εκπροσωπώ αυτό το οποίο θέλω να γνωρίζω θετικώς. Αυτό είμαι υπέρ της θετικής γνώσης και λέει... όχι του να κάνω μόνος μου με το μυαλό μου και με το στυλό μου και με το χαρτί μου λογαριασμούς. Δεν τους ακούσαμε ακόμα τους ανθρώπους, γιατί βιάζεστε. Λοιπόν, κύριε Χρυστοδουλόπουλε, εξηγήστε λοιπόν. Τους είπαμε λοιπόν ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει εξοφλημένες οι κάρτες και υπάρχει υποχρέωση να επιστρέψουν 9.000. Έχοντας κάνει μία ολόκληρη μελέτη. Ναι, αυτό έγινε με πραγματομοσύνες που υπογράφουμε εμείς οι οικονομολόγοι. Εγώ έχω 30 χρόνια με τις τράπεζες. Τις ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, και στη συνέχεια... Να ρωτήσω κάτι, κύριε Χρυστοδουλόπουλε. Είπατε δηλαδή εν ολίγης, να το πω χοντροειδώς για να καταλάβει ο κόσμος, ότι το επιτόκιο του 18% που παίρνατε είναι παράνομο. Είναι πως 21. Υπέρμετρο, έχει κριθεί παράνομο από τα δικαστήρια, ναι, και ότι εμείς τους βάλαμε στο τραπέζι 8 αμετάκλητες αποφάσεις σε βάρος της ίδιας της συμπαθμίας. Έχουμε 62 αποφάσεις αμετάκλητες σε βάρος όλων των τραπεζών. Τι αυτές οι αποφάσεις? Ορίστε. Οι 8 αμετάκλητες, μπορείτε να μας πείτε τι λένε? Λένε ακυρώνουν διαταγές πληρωμής, οι οποίες βγήκαν για κάρτες και άλλα προϊόντα για ένα ποσό. Και για ποιο ποσό? Για ποιο ποσό? Για ποσό 10.000 χρόσταγε ο άλλος την κάρτα του. Ναι. Και ακυρώνει το δικαστήριο την κάρτα, την απέτηση, τη διαταγή πληρωμής, επειδή οι τόκοι έχουν εκτοκιστεί με επιτόκια μεγαλύτερα του δικαιοπρακτικού ή σήμερα 6,5%. Αποτέλεσμα, κύριος, είδε. Δύο λεπτά, περιμένετε, λοιπόν, κυρία μου, περιμένετε. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Τι να δει αποτέλεσμα, σας εξηγείτε το μηχανισμό βάσει το σκεπτικό. Όταν εμείς ξέραμε αυτή την πραγματικότητα, δεν βγήκαμε ούτε στις εφημερίδες, στα κανάλια, ούτε να κάνουμε σημειώματα που λέει ο κύριος Βλάχος. Πήγαμε στα δικαστήρια. Επί 12 χρόνια είμαστε μέσα στα δικαστήρια. Υπάρχουν 1.500 αποφάσεις. 62 είναι αμετάκλητες αποφάσεις. Συγγνώμη λίγο, κύριε Χρυστοδουλόπουλε. Κύριε, ένα λεπτό. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Ανταφυλόπουλε. Εδώ πιστεύω ότι πρέπει να παρέμβω. Δώστε μου, σας παρακαλώ, την άδεια. Και να τελειώσουμε, κύριε Ανταφυλόπουλε. Έχει και συνέχεια. Μισό λεπτό. Μια στιγμή. Εδώ ακούγονται πράγματα και θαύματα. Για να δούμε ποιες είναι αυτές οι αποφάσεις. Γιατί εμείς οι δικηγόροι δεν ξέρουμε τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν μας τις φέρνετε να τις δούμε, να δούμε τι αφορούν αυτές οι αποφάσεις. Εάν, κύριε Χρυστοδουλόπουλε, αυτό που λέτε, θα πω βεβαίως και άλλες αποκαλύψεις που θα εκθέσουμε δικηγορικού συλλόγου. Ευθέως σας προκαλώ. Ένα λεπτό, περιμένετε. Παρακαλώ, κύριε Βλάχο. Ένα λεπτό, περιμένετε. Κύριε Χρυστοδουλόπουλε, ένα λεπτό. Και τον κόσμο που μας ακούει. Ένα λεπτό. Και το κύρος του δικηγόρου. Και του νομικού συστήματος. Σας παρακαλώ, έλεος. Κύριε Κριτική, εσείς ως πρόεδρος των δανειοληπτών, το γνωρίζετε αυτό? Ναι, βεβαίως. Το θέμα το γνωρίζουμε και από το 2001 έχει εκδοθεί και απόφαση του Αρείου Πάγου, ύστερα από προσφυγή κατανοητικών οργανώσεων, που έκρινε ότι το επιτόκιο που διέπει
τις πιστωτικές κάρτες δεν μπορεί να υπερβαίνει το δικαιοπρακτικό ή εξωτραπεζικό. Που μέχρι... Ήσασταν σε συνεργασία με τον κύριο Χρυστοδουλόπουλο? Όχι, ήταν άλλες κατανοητικές οργανώσεις που προσήγανε. Ήταν άλλες κατανοητικές οργανώσεις. Αυτό που είπε ο κύριος Χρυστοδουλόπουλος με την περίπτωση του αρχιτέκτονα του φίλου μας, το γνωρίζετε? Στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν την γνωρίζω. Γνωρίζω βεβαίως το γεγονός των, των καταχρηστικών τόκων. Μάλιστα. Αυτό ήθελα να μου πείτε. Εσείς κύριε Μπαλάφα τα γνωρίζετε αυτά, επειδή ταλαιπωρήσετε τώρα και προσπαθείτε να επιβιώσετε πληρώνοντας 780 ευρώ από τον μισθό σας των 900. Όχι, εγώ δεν προσπαθώ να επιβιώσω με τα 780, έτσι. Με τα 75 που παίρνω 10 πενθήμερο. Ναι, με 900 λέω μείον τα 780. Ενημερώνομαι τώρα σιγά σιγά, μαθαίνω μέσα από την ομάδα του κυρίου Κρητικού που έχει αναλάβει. Ωραία. Ελπίζω να βρει. Για πείτε τι επιπλέον θέλετε να πείτε για να ακούσουμε τον κύριο Βλάχο. Λοιπόν, αυτές οι αποφάσεις έχουν βγει. Εμείς δεν είμαστε δικηγορικό γραφείο, δεν μας ενδιαφέρει. Τις βγάλαμε με τη συνεργασία δικηγόρων, εντάξει. Και επειδή αυτά πλέον είναι έτοιμα, είναι αμετάκλητες, εμείς αποφασίσαμε να τις θέσουμε αυτές στη διάθεση όλου του νομικού κόσμου, των δικηγόρων. Και πριν από ένα χρόνο έστειλα μια επιστολή σε 65 δικηγορικούς συλλόγους σε όλη την Ελλάδα και τους λέω εμείς σαν μια ομάδα ειδικών οικονομολόγων. Εσείς το ξέρετε αυτό, κύριε Βλάχο? Δύο λεπτά. Ξέρετε? Μην διακόπτεις. Αυτά που σας λέει. Λοιπόν. Και όχι, γιατί χαμογελάτε? Θα σας πω γιατί. Διότι δεν χρειάζεται να θέσει κανείς σε κανενός υπόψη δικαστικές αποφάσεις οι οποίες εκδίδονται στο όνομα του ελληνικού λαού, οι οποίες δημοσιεύονται στα δικαστήρια και στα νομικά περιοδικά. Τι να τις ξέρουμε? Λοιπόν, εάν υπήρχαν, δεν θα τις ήξερε η ίδια η δικαιοσύνη για να τις εφαρμόσει? Μπορώ, δεν είναι να δυνατόν συνεχίσω να υπάρχουν αμετάκλητες αποφάσεις και η δικαιοσύνη? Δεν σας καταλαβαίνω, κύριε Βλάχο, δεν σας καταλαβαίνω καθόλου τώρα. Γιατί? Δηλαδή, το να σας δώσει και ένα σημείο με ένα φάξ ότι κοιτάξτε, συμβαίνει αυτό, ήταν κακό. Ποιο συμβαίνει? Δηλαδή, εσείς τι είστε? Δεν κατάλαβα. Ο Πάπας της Ρώμης. Από το 2000. Όχι, όχι, είναι απαράδεκτο αυτό που λέτε. Εγώ είμαι ο Πάπας της Ρώμης. Όχι εσείς, ο δικηγορικός σας. Εγώ είμαι ο Πάπας. Ο δικηγόρος σας. Κακό είναι. Δεν μου λέτε κακό είναι να είναι. Μήπως σας ενδιαφέρει να ξέρουμε πολύ πιο συγκεκριμένα στοιχεία πώς καταναλωτές οδηγούνται σε λύσεις οι οποίες δεν είναι θεσμικές και δεν αποφέρουν αυτό το οποίο τους υπόσχονται αυτοί οι οποίοι του τις προσφέρουν. Εγώ θα ευθέως θα πω στον κύριο Χρυστοδουλόπουλο. Εσείς αναλαμβάνετε δικηγορικές υποθέσεις, κύριε Χρυστοδουλόπουλε? Έχουμε δίκτυο δικηγόρων σε όλη την Ελλάδα. Έχετε αναλάβει ποτέ δικηγορικές υποθέσεις? Όχι, με σύμβαση? Βέβαια. Με σύμβαση. Όχι, βέβαια. Έχετε υπογράψει ποτέ σύμβαση δικηγορικής? Ακούστε, δεν θα με ανακρίνετε. Εγώ θέλω να προχωρήσω σας τη συζήτηση. Για να ακούσει δεν και ο κόσμος. Απαντάω γιατί σε κανένα. Πέρα, δεν είμαστε πράγματα στο ακροατήριο και δεν είμαι μάρτυρας. Λοιπόν, όχι, ένα λεπτό. Με ρωτάει αν κάνουμε, όταν λέω εγώ κάνουμε, βγάλαμε αποφάσεις, έχουμε ένα δίκτυο δικηγόρων, ναι, οι οποίοι κάνουν τις δίκες. Καταρχήν, το Ινστιτούτο σας δουλεύει επαμοιβή ή είναι κοινοφελές? Πάλι τα ίδια. Δεν απαντάτε όμως. Κύριε Βλάχο, εμείς είμαστε οικονομολόγοι, κάνουμε τις αποκαλύψεις, δείχνουμε στους δικηγόρους οι οποίοι δεν γνωρίζουν ποια τραπεζικά στα νούμερα, πού είναι μέσα οι παράνομες χρεώσεις. Οδηγούμε το δικόγραφο να έχει μέσα και λόγους ανακοπής. Κύριε Χρυστοδουλόπουλε, απαντήστε ευθέως κι εσείς. Επαμοιβή το κάνετε, δεν είναι κακό? Όχι, βέβαια. Ο δικηγόρος. Δύο λεπτά. Είναι κοινοφελές. Ο δικηγόρος που κάνει την παράσταση πληρώνεται. Αλλού είναι η υπόθεση και δεν με αφήνουν να ολοκληρώσω. Εμείς λοιπόν δεν θα πατήσει η κυρία Κατσάτου. Άρα λοιπόν από εσάς, Κορσάνου λέγομαι, όχι Κατσάτου. Λοιπόν, από ποιον πληρώνεται ο δικηγόρος, από το δανειολήπτη ή από εσάς? Με συγχωρείτε, δεν ήρθα εδώ να εξηγήσουμε πώς δουλεύουν οι δικηγόροι μας. Να τους πάρετε να τους ρωτήσετε. Θέλετε, λοιπόν, θέλετε, επειδή αυτή η ύλη δηλαδή των 100.000 διαταγών πληρωμής που βγάζουν οι τράπεζες κάθε χρόνο στην Ελλάδα σε βάρος των καταναλωτών, 100.000 σπίτια δηλαδή, δέχονται επίθεση. Ανακόπτονται 2.000. Οι 98 δεν απαντώνται, διότι πάνε στους δικηγόρους και κατά κανόνα οι δικηγόροι λένε ότι ξέρετε, τις τράπεζες δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει κανείς στα δικαστήρια, πηγαίνετε, κάνετε κάποια ρήξη κλπ. Διότι δεν μπορούν να κερδίσουν. Τι να πούν στα δικαστήρια? Λοιπόν, εμείς βάλαμε ειδικούς λόγους τραπεζικούς που ξέραμε, βγήκαν οι αποφάσεις και λέμε ότι θέλουμε οι 100.000 οικογένειες που δέχονται επίθεση κάθε χρόνο από τράπεζες να έχουν νομικούς παραστάτες. Αυτό το έργο ανήκει στους δικηγόρους. Εμείς δεν είμαστε δικηγόροι. Βγάλαμε τη δουλειά με τους δικηγόρους μας και γράψαμε επιστολή, εγώ την υπέγραψα, σε όλους τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας και τους είπαμε ότι έχουμε την πρόθεση να εκχωρήσουμε σε δικηγόρους που ενδιαφέρονται
όλη αυτή την ομολογία και όλη την τεχνογνωσία προκειμένου να μπορούν να δώσουν αποτελεσματική δικονομική άμυνα σε κάθε πολίτη ο οποίος το θέλει. Και ακούστε ποια ήταν η απάντηση. Έγινε προφανώς κάποια συνεννόηση, συντονισμός. Είναι γεγονός ότι τα διοικητικά συμβούλια των δικηγορικών συλλόγων κυριαρχούνται από δικηγόρους οι οποίοι είναι δικηγόροι τραπεζών. Και ενώ είχα μιλήσει με το τηλέφωνο του πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας ότι έχουμε μια πολύ σοβαρή πρόταση, δεν μας αγνόησαν και δεν ενημέρωσαν. Τους είπαμε ότι ενημερώστε τα μέλη σας ότι υπάρχει αυτή η νομολογία και η τεχνογνωσία να την βάλετε να βοηθάτε τον κόσμο. Και δεν απήντησαν, δεν ενημέρωσαν τα μέλη. Το κράτησαν σιωπηλό. Και θέλω να κλείσω. Και μετά είμαι διαθέσιμο να απαντήσω όποια ερώτηση, αν και δεν εδώ γίνεται συζήτηση με μένα. Κάτι ακόμα πιο βαρύ. Όταν οι τράπεζες χρεώνουν παράνομα στις κάρτες κλπ. Επί χρόνια, σωρεύεται ένα ποσό το οποίο είναι έσοδα από παράνομες χρεώσεις. Αυτά οι δικηγόροι τα λένε προϊόντα εγκλήματος. Λοιπόν, κάψαμε κάποια στιγμή και υπολογίσαμε πόσα είναι τα σωρευμένα προϊόντα εγκλήματος στα χέρια των τραπεζών από τέτοιες παράνομες χρεώσεις τα τελευταία 15 χρόνια. Και προέκυψε ότι το ποσό μέχρι το 2010 ήταν 35 δισεκατομμύρια ευρώ. Και τότε, τον Απρίλιο του 2010, ακούστε κύριε Τραφυλόπουλε. Να συντομεύσουμε. Δύο λεπτά, μην μου κάνετε λίγο. Έστειλα μία φράση και τελειώνω. Ενοχλείται ο κύριος Βλάχος, αλλά μία φράση και τελειώνω. Έστειλα λοιπόν επιστολή στον Πρωθυπουργό. Συγγνώμη δηλαδή. Ακούστε, κύριε Βλάχο, ακούστε. Ο κοινωνικός ρόλος μιας δημοσιογραφικής εκπομπής είναι δεδομένος. Δεν είναι. Αφήστε να σας πω. Υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι κάνουν έντιμα τη δουλειά τους και υπάρχουν και λαμόγια δημοσιογράφοι οι οποίοι παίρνουν πολλά χρήματα για να μην βγάλουν ένα θέμα. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Και τα παίρνουν κάτω από το τραπέζι. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ένα κομμάτι βρώμικο αυτής της κοινωνίας, αν ήθελε να μιλήσει, θα έστενε πολλούς από αυτούς που έχουν μούτρα να βγαίνουν στη τηλεόραση στο σπίτι τους ή στη φυλακή. Ωστόσο, σε μια εκπομπή διαφημίζονται και δικηγόροι και γιατροί και επιστήμονες και πολιτικοί και ο καθένας κάνει το κομμάτι του προσφέροντας και το τμήμα εκείνο του κοινωνικού του ρόλου που το αρμόζει. Δεν κατάλαβα. Εάν και αυτοί δηλαδή κερδίζουν ένα κομμάτι δημοσιότητας είναι κακό. Λίγοι δικηγόροι έχετε γίνει φίρμα από τις εκπομπές και παίρνετε δουλειές. Σας παρακαλώ. Αν μου επιτρέψετε ένα λεπτό. Δεν είναι σωστό αυτό. Για να μην μονοπολείτε, για να τα βάλουμε τα θέματα. Έχουμε μόνο 6 λεπτά. Για να απαντήσει και η άλλη πλευρά. Έχοντας υπολογίσει ότι τα τελευταία 15 χρόνια οι τράπεζες έχουν αφαιρέσει παράνομα από τον ελληνικό λαό 35 δισεκατομμύρια, τον Απρίλιο του 2010, όταν άρχισαν οι συζητήσεις να βρούμε λεφτά και τα μνημόνια, έστειλα επιστολή στον Πρωθυπουργό τότε Γιώργο Παπανδρέου ότι υπάρχουν λεφτά, είναι 35 δισεκατομμύρια στα χέρια των τραπεζών, προϊόντα εγκλήματος και όχι μόνο δικαιούσε να τα ζητήσεις, αλλά υποχρεούσε να πας και να τα κατάσεις και να τα δημεύσεις. Και τότε πήρα απάντηση ότι το έγγραφο το διαβίβασε στον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών, τότε κύριο Παπακοσταντίνου, ο οποίος δεν έκανε τίποτα. Θα το ήθελα αύριο, ακούστε, όσα ακούστηκαν εδώ θα τα πάω στη Βουλή. Έχει κατατεθεί ήδη από βουλευτή ερώτηση βαρύτατη, και θα τη δώσω στη δημοσιότητα, είναι εξάλλου δημόσιο έγγραφο. Από ποιον, πείτε το, ποιον. Ο βουλευτής, ο κύριος Μαθηθόπουλος, κατέθεσε την ερώτηση γιατί ο Υπουργός Οικονομικών Παπακοσταντίνου δεν έκανε καμία ενέργεια να ψάξει τα 35 δισεκατομμύρια τότε που η Ελλάδα ήθελε 50 δις για να μην μπει ούτε στο Δουνουτού, ούτε στα μνημόνια. Και το θέμα αποσιωπήθηκε. Επίσης έχει μπείτε στον κόπο να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια. Κύριε Μπολόπουλε, εγώ Πεπόνη. Είμαι από τα Καλάβρητα και θα συνεργαστούμε πάρα πολύ καλά γιατί είμαστε και συντοπίτες. Λοιπόν, δεν είναι κακό. Τώρα, και ζήτησα εγώ αυτό το έγγραφο να πάει στην προανακριτική που ελέγχει τον κύριο Παπακοσταντίνου που μπορεί να προστεθεί αν υπάρχει και κάτι τέτοιο. Με ποια λογική, με τη λογική, ότι. Ότι έμαθε ότι υπάρχει 35 δισεκατομμύρια προϊόντα εγκλήματος στα χέρια κάποιων οι οποίοι τα απέκτησαν παράνομα και όφιλε να τα κατάσχει και να τα δημεύσει.
τραπεζών. Ναι, τραπεζών. Δεν είναι κάποιοι. Όχι, 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 οι τραπεζίτες. Για τραπεζίτες. Είναι σοβαρό. Λοιπόν, και επίσης, και ένα τελευταίο να προσθέσω, ένα τελευταίο, ότι θα πρέπει να δύο λεφτά. Το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα, το τραπεζικό σύστημα... Δικαστηρίο. Το τραπεζικό σύστημα, και το λέω αυτό υπεύθυνα, με προσωπική μου ευθύνη, όχι της εκπομπής, θα πω κάτι πολύ βαρύ. Το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα είναι είναι καρτέλ και είναι ένα από τα σκληρότερα καρτέλ του δυτικού κόσμου. Σας το λέω εγώ που είμαι 30 χρόνια μέσα, έχω κάνει και διάλεξη για το καρτέλ των τραπεζών σε μια ημερίδα του Ίσταμε και είναι δημοσιευμένη και έκανε πολύ κρότο και υπήρχαν αποκαλύψεις. Και επειδή τώρα έχουμε προκλήσεις, διότι έχουμε στοιχεία, κύριε Δραφυλόπη, και κλείνω, ότι υπάρχουν παρεμβάσεις των τραπεζών σε δικαστές για να ανατρέψουν αυτές τις αμετάκλητες αποφάσεις. Κύριε... Ό,τι να δύο κουβέντες να πω. Αυτά τα 35 δισεκατομμύρια που λένε ότι έχουν βγει παράνομα από τις κάρτες, εγώ σας λέω μπορεί να είναι 35, να είναι ακόμα περισσότερα. Και ακόμα περισσότερα είναι όσα έχουν βγει από τα επιτόκια και με αυτό που γίνεται με όλων των ειδών τα άλλα δάνεια, τα οποία υπάρχουν και οι τράπεζες γνωρίζουμε ότι τα προηγούμενα 10-15 χρόνια έκαναν κέρδη τα οποία ήταν δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων λοιπόν, και τα έχουν από αυτά τα επιτόκια. Σας βρίσκω σύμφωνος. Εγώ συμφωνώ στο ότι τα λεφτά τα έχουν πάρει οι τράπεζες. Το θέμα είναι εάν μέσα από τέτοιου είδους νομικές διαδικασίες μπορούν να τα πάρουν. Εγώ πιστεύω ότι δεν ανατρέπεται έτσι αυτό το σύστημα, ανατρέπεται διαφορετικά και όχι μέσα από αυτή τη διαδικασία. Αυτή είναι η άποψη. Πώς ανατρέπεται. Ανατρέπεται με μια γενικότερη πολιτική που θα βάλει σε αυτό το καρτέλ των τραπεζών. Γιατί πρόκειται για καρτέλ των τραπεζών, θα πρέπει να το βάλει στην εξουσία. Με το ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Λοιπόν, δεν λέω, και μια άλλη πολιτική. Το άλλο που θέλω να πω όμως και να κάνουμε και να το πούμε σε μια άλλη εκπομπή είναι. Γιατί είπαμε τώρα για τα λεφτά των κομμάτων. Νομίζετε εσείς ότι είναι μόνο τα 255 εκατομμύρια και γι' αυτό φέρανε αυτό το άρθρο. Σα είπα, για τα μαύρα. Εδώ μιλάμε τα δώρα. Για δισεκατομμύρια των δισεκατομμυρίων. Γι' αυτό σπάσανε το ΤΑΦΤΑΦ, γι' αυτό σπάσανε την αγροτική. Γιατί αφήσανε αυτό που λέμε επισφάλειες και το ότι είχε μείνει όλο το μαύρο χρήμα, το αφήσαμε στις κακές τράπεζες. Χαρίσανε σε κάποιες άλλες τράπεζες την καθαρή τράπεζα και τώρα νομίζει κανείς ότι μπορεί ο ελληνικός λαός να βρει τα λεφτά τα οποία έχουν χαθεί μέσα από αυτές τις τράπεζες. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Κοιτάξτε, λοιπόν, στη Βουλή υπάρχουν και. Άρα, εγώ σας λέω ότι τον κύριο Ταμήλο που παρετούνται για την αξιοπρέπειά του, έτσι δεν είναι, κύριε Ταμήλο. Και υπάρχουν και γαϊδούρια τα οποία ταυτίνεις και σου λένε πέρα βρέχει. Το άρθρο 78 είναι όμως καθρέφτης της ελληνικής κοινωνίας. Ήρθε για συγκεκριμένο λόγο. Δεν ήρθε για αυτά που είπε ο κύριος Βορύδης, ότι τι να κάνουμε, μπορεί να ήρθε εκ περισσού. Αλλά εγώ λέω δεν ήρθε εκ περισσού το άρθρο 78, ήρθε εκ του πονηρού γιατί ο κύριος Λάμπρο, ο κύριος Μιλιάκος, ο κύριος Πανταλάκης, ο κύριος και οι διάφοροι κύριοι, οι οποίοι έδιναν κατεντολήν τα δάνεια, κατεντολήν έδιναν τα δάνεια, δεν τα δίναν από μόνοι τους, γιατί αυτοί είναι τραπεζίτες. Αυτοί ξέρανε πώς θα διασφαλίσουν τα χρήματα. Όταν όμως τους έλεγε δώστα, 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 τα δίνανε. Για πηγαίνετε να δείτε τι έχει γίνει στο ΤΑΦΤΑ. Δεν μου λέτε. Να ρωτήσω κάτι πολύ απλό γιατί. Να ρωτήσω κάτι. Κάτι πολύ απλό. Μου επιτρέπετε κάτι, ένα πολύ απλό γιατί κλείνουμε. Σήμερα μια κυβέρνηση κινείται προς την κατεύθυνση των γερμανικών αποζημιώσεων που είναι γύρω στα 160 τόσα δις. Δεν είναι λίγα. Είναι μια πρόταση η οποία ξεκίνησε από συγκεκριμένα άτομα του αριστερού χώρου, το Μανώλη το Γλέζο, υποστηρίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ και βλέπουμε ότι ο Πρωθυπουργός υλοποιεί κάτι τέτοιο που είναι προς τιμήν του. Το γεγονός, έστω και αργοπορημένα, εγώ δεν έχω καμία σχέση με τη δεξιά, όπως γνωρίζετε. Θα μπορούσε αλλά... να το έχει πει, ακούστε, κυρία Μέρκελ. 160. Εντάξει. Λέω. Τώρα δεν θα. Είναι κύριε Τεταφυλόπουλε. Εσείς δεν εκτιμάτε το Σαμαρά, εγώ δεν εκτιμώ τη δεξιά γενικότερα για τις πράξεις της. Αλλά πρέπει κάποτε να σοβαρευτούμε και να ξέρουμε να λέμε ένα μπράβο όταν γίνεται μια σωστή κίνηση. Γιατί και σε μια κουβέντα που είχαμε τον κύριο Τσουκαλά. Έχετε δίκιο, είπε, αλλά όταν... είναι προς τιμήν τους ότι έστω μια σωστή επιλογή που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ τη στηρίζουν τώρα κυβερνητικά προς τη σωστή κατεύθυνση. Εγώ σας λέω κάτι άλλο. 168 δις από εκεί. 50 πόσα δις μπορεί να είναι από την άλλη πλευρά. Η Ελλάδα, άμα πάρει αυτά, δεν έχει πρόβλημα. Δηλαδή, λίγη τσίπα χρειάζεται και λίγη πυγμή και λίγη εντυμότητα για να γλιτώσουμε τον κόσμο από αυτή την εξαθλίωση. Για το όνομα του Θεού.
Πάντως πρέπει... Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Δεν έχω άλλα περιθώρια, γιατί κλείνει ο δορυφόρος. Καλά. Σας λέω ειλικρινά, έχουμε αυτή τη δυσκολία, πρέπει να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας και εσάς που είχατε το κουράγιο μας παρακολουθήσετε. Τη Δευτέρα θα είμαστε πάλι μαζί και θυμηθείτε, το GR είναι πρόγραμμα που το βλέπετε από το Zoom, για να μην μπερδεύεστε. Zoom θα ψάχνετε στην Αττική και στην Αθήνα και 20 κανάλια στην υπόλοιπη Ελλάδα. Καλή σας ημέρα. Wow.